Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο με τα MyBlock, πάμε να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω. Νέο βίντεο, νέο μάθημα. Πάμε να συνδυάσουμε πολλά κομμάτια μεταξύ τους. Μεταβλητές, επαναλήψεις. Αυτή τη φορά θα κάνουμε ένα counter λίγο διαφορετικό, όχι με τα πλήκτρα. Θα εμφανίζουμε στο matrix του χάμπα αριθμούς και συγκεκριμένα αριθμούς με τη σειρά. 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Θα μου πεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Καθόλου. Αλλά θα το κάνουμε με τα MyBlock. Μάλιστα, ο χρήστης είναι αυτός που θα επιλέγει πόσα νούμερα θα εμφανίσει ο μετρητής κάθε φορά. Θέλεις να μετρήσεις από το 1 έως το 5, έως το 10, έως το 100. Okay, απλά το γράφεις και boom, αυτό το κάνει μόνο του. Πάμε. Έλα να σου δείξω το πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε από την αρχή. 1-1 τα βήματα με τη σειρά. Πρώτο κομμάτι είναι να δημιουργήσουμε το block. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα block, να του δώσουμε το όνομα που επιθυμούμε. Τι όνομα να δώσουμε στο block, θα το ονομάσουμε count. Μέτρησε δηλαδή. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε λάβει υπόψη είναι τι είπαμε, ότι θέλουμε ο χρήστης να εισάγει τις πόσες φορές θα εμφανιστεί μέχρι πόσο θα μετρήσουμε, το νούμερο που θέλουμε να εμφανιστεί στο τέλος. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε και μία είσοδο σε αυτό το block. Η είσοδος αυτή είναι ένας αριθμός. Οπότε επιλέγω εδώ number or text. Εμείς θα βάλουμε times εδώ, από τις φορές. Θα βάλουμε ένα όνομα, είναι ετικέτα, δεν σημαίνει κάτι. Save. Το block μας είναι έτοιμο και αυτό που μένει είναι να βάλουμε τα στοιχεία τα οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να μετράει. Θέλουμε λοιπόν να μεταβάλουμε μία τιμή. Αυτόματα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μία μεταβλητή. Θα την ονομάσω num από το number και θα την περάσω μέσα στο πρόγραμμά μου. Θα της δώσω και την τιμή 1, να ξεκινάει η αρρύθμιση από το 1 πάντα και θα βγαίνει 1, 2, 3, 4, 5 όσο θέλει ο χρήστης. Πάμε να το πάρουμε ανάποδα. Να εμφανίσουμε καταρχάς τη μεταβλητή στο matrix. Άρα θα πάρουμε το write και δεν θέλουμε να γράψει και λόγο, θέλουμε να γράψει τον αριθμό. Επίσης, θέλουμε αυτό για να μπορέσουμε να το δούμε, να βάλουμε μία μικρή παύση, π.χ. μισό δευτερόλεπτο, γιατί αν δεν βάλουμε την παύση θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα και θα φτάσει κατευθείαν στο τελικό νούμερο. Και επίσης, μας λείπει και το στοιχείο της μεταβολής της τιμής της μεταβλητής, η οποία θα αλλάζει κατά μία μονάδα. Το μόνο που μένει λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στην αύξηση των τιμών της μεταβλητής σύμφωνα με το πόσες φορές θέλει να γίνει από το χρήστη. Άρα χρειαζόμαστε μία επανάληψη και θα επαναλάβουμε όλο αυτό το κομμάτι. Θα βάλω αυτό στο τέλος για να αλλάζει στο τέλος η μεταβλητή. Πόσες φορές, όσες επιθυμεί ο χρήστης. Έτσι λοιπόν παίρνω την είσοδο του χρήστη και την περνάω σαν τον αριθμό επαναλήψεων που πρέπει να κάνει για να μετρήσει ο αριθμητής και να εμφανιστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη. Τώρα πάω στο κανονικό μου πρόγραμμα, επιλέγω πόσες φορές θέλω να τρέξει, για παράδειγμα 5, πατάω το play και 1, 2, 3, 4, 5. Αν βάλω το 4 ή ας βάλουμε το 8 καλύτερα, τότε αυτή τη φορά ξεκινήσει από το 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις περισσότερες από τις έννοιες που έχουμε δει μέχρι τώρα μαζεμένες σε ένα πρόγραμμα. Να φτιάξεις το δικό σου blog, να βάλεις μεταβλητές και η πραγματική μαγεία ξεκινάει όταν εσύ θα το πάρεις αυτό στα χέρια σου και θα δημιουργήσεις τα δικά σου στοιχεία. Μην ξεχάσεις να κάνεις follow, εγγραφή, like και να μοιραστείς αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές δημιουργίες και γεια χαρά!